Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Εάν δεν το πράξετε ήδη, σας προτρέπω να πατήσετε το κουμπί για εγγραφή, το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποίησεις και αν σας αρέσουν τα βίντεο στο κανάλι, να πατήσετε like, να τα μοιραστείτε με τους φίλους σας στα κοινωνικά δίχτυα για να βοηθήσετε το κανάλι μας να αναπτυχθεί. Λοιπόν, τον τελευταίο καιρό τόσο στην ελλαδική κοινωνία όσο και στην κυπριακή έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση σε σχέση με τους γάμους ομοφύλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία. Ένα νομοσχέδιο το οποίο πέρασε και υπερψηφίστηκε στην Ελληνική Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν συμμετείχα συνειδητά στη δημόσια συζήτηση. Ο λόγος που δεν το έπραξα είναι επειδή στο κανάλι μας εδώ το ψυχοεκπαιδευτικό μιλάμε για ζητήματα που αφορούν τους ανθρώπους, τις ανθρώπινες σχέσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα πάντοτε. Δεν μιλάμε μόνο όταν είναι στη μόδα ή όταν είναι στην επικαιρότητα. Προσπάθησα να μην παρακολουθήσω τη δημόσια συζήτηση, αν και κάποια αποκρουστικά σχόλια και αποκρουστικές τοποθετήσεις έφτασαν στα αυτιά μου και από ανθρώπους που έρχονται από το χώρο της Εκκλησίας ή το χώρο του εξαιρετικού συντηρητισμού. Ο σκεπτόμενο ό, δεν μπορώ παρά να αντιληφθώ ότι ο λόγος για τον οποίο έγινε τόσο δώρος για τη ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου δεν ήταν παρά πολιτικός. Για μένα είναι ξεκάθαρο ότι η παρούσα κυβέρνηση στην Ελλάδα θέλησε να περάσει αυτό το νομοσχέδιο για να αφήσει ένα θετικό στίγμα και να τη θυμούνται σαν την κυβέρνηση η οποία προώθησε τα ανθρώπινα δικαιώματα παρά σαν την κυβέρνηση η οποία επιφορτίστηκε με διάφορα σκάνδαλα και εγκληματικέ συνθήκες όπως τη δολοφονία του συνανθρώπου Μαστατέμπη τον προηγούμενο χρόνο. Λοιπόν, ε, δεν μίλησα όχι γιατί δεν είχα άποψη, έχω άποψη και η άποψή μου είναι πολύ γνωστή εδώ και χρόνια. Στο κανάλι μας υπάρχει ένα ξεχωριστό playlist με τίτλο «Για την ομοφιλοφιλία» μέσα στο οποίο θα συμπεριληφθεί και το παρόν βίντεο, όπου εκεί και εγώ ίδια προσωπικά, αλλά και άλλοι καλεσμένοι που είχα και στην εκπομπή που είχα στην Κυπριακή τηλεόραση, αλλά και άλλοι καλεσμένοι εδώ στο κανάλι, συζητάμε για αυτά τα ζητήματα. Θέλω να φτιάξω αυτό το βίντεο σήμερα, για να μοιραστώ μαζί σας ένα εξαιρετικό σχόλιο το οποίο διάβασα κάτω από ένα βίντεο του καναλιού με τίτλο «Κρυφογκέοι ή καταπισμένοι ομοφιλόφιλοι άνδρες που βγαίνουν με γυναίκες αυτή η καταπισμενοι ομοφιλοφιλοι που βγαινουν με γυναικες αυτη η μαστιγα Το link αυτού του βίντεο θα το βάλω στην περιγραφή του παρόντος βίντεο ώστε αν δεν το έχετε δει να το δείτε. Το βίντεο εκείνο βγήκε σχεδόν ένα χρόνο πριν όταν δεν ήταν καθόλου στη μόδα αυτά τα ζητήματα και για πολιτικούς λόγους δεν είχαν προβληθεί. Παρ' αυτά θεωρώ ότι όποια και αν είναι τα κίνητρα της κυβέρνησης που είχε προωθήσει τη ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου που έγινε νόμος τώρα του ελληνικού κράτους, θεωρώ ότι είναι πρόοδο αυτό που έχει συμβεί. Είναι πρόοδο όσον αφορά στα ανθρωπινά δικαιώματα. Ε, και θα σας πω και την άποψή μου για την τεκνοθεσία στο τέλος αυτού του βίντεο. Λοιπόν, ένας νεαρός γράφει κάτω από το βίντεο «Κρυφογκέι, καταπιεσμένοι ομοφιλόφιλοι αυτοί μας» τη κατά εξής. Κυρία Θέκλα, πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω πως το έργο σας ως ψυχολόγος, αλλά πάνω απ' όλα ως άνθρωπος, είναι ανεχτήμη της αξίας. Συνεχίστε να κάνετε αυτό που κάνετε και σας εύχομαι το κανάλι που θα φτιάξετε στα αγγλικά να έχει εξίσου ή και μεγαλύτερη επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ αγάπη Θέλω να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομο και πάω κατευθείαν στο θέμα. Είμαι 19 χρόνων και είμαι ομοφιλόφιλο. Δεν θα πω μου αρέσουν τα αγόρια ή κάτι παρόμοιο μόνο και μόνο για να αποφύγω τη λέξη. Πιστεύω πως δεν πρέπει να θεωρούμε τη λέξη ομοφιλόφιλος όπως και πολλές άλλες λέξεις, το σεξ για παράδειγμα, που έχετε και εσείς πει σε άλλα βίντεο βρώμικη λέξη. Νομίζω ότι τα ομοφυλόφιλα άτομα παίζουν κύριο ρόλο στο να λυθεί αυτό το πρόβλημα και το πρώτο βήμα για να γίνει αυτό είναι να υπάρξουν ζωντανά παραδείγματα ομοφιλοφίλων ανθρώπων που είναι ψυχικά, σωματικά και πνευματικά δυνατοί και που αρνούνται να ζήσουν μια ζωή στη μιζέρια, στη δυστυχία και στο σκοτάδι. Κρυφά δηλαδή, αλλά αντιθέτω, η ζωή τους να είναι γεμάτη από αγάπη, φιλικές και ρομαντικές σχέσεις με νόημα, ενδιαφέροντα ή με άλλα λόγια να είναι πλήρη μέλη της κοινωνία. Προσωπικά, όπως είναι και φυσικό, μου πήρε αρκετό χρόνο, αρκετό καιρό να ανακαλύψω τη σεξουαλικότητα μου, κάπου στα 14. Τον ερωτικό σου προσανατολισμό εννοείς, γιατί δεν είναι μόνο σεξουαλικότητα, είναι ερωτικός προσανατολισμός. Και ακόμη πιο πολύ καιρό να την αποδεχτώ. Είναι σήμερα που θα έλεγα είμαι 90% φιλιώμενος με αυτήν. Λέω 90% διότι πιστεύω ότι όπως και να το κάνεις και όσο και αν σκεφτείς και ψυχολογήσεις κάποια πράγματα, μπορείς μέχρι μόνο ένα σημείο να απαλύνεις συγκεκριμένες προσεγγίσεις της ζωής. Ειδικά όταν έχεις μεγαλώσει με αυτές τις προσεγγίσεις. Διορθώστε με αν νομίζετε ότι αυτό δεν ισχύει, όχι βεβαίω και ισχύει. Έχοντας μεγαλώσει σε μια κοινωνία η οποία θεωρεί, έχει αυτή την κοινωνική προκατάληψη ότι αν ένας άνθρωπος είναι ομοφιλόφιλος ή έχει διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό ότι δεν είναι αξιόλογος άνθρωπος ή δεν είναι ένας άνθρωπος που να έχει τα ίδια δικαιώματα με τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας, ναι, χρειάζεται χρόνο για να αποδεχτεί τον εαυτό σου και τον ερωτικό σου προσανατολισμό. Στο κάτω-κάτω είμαστε άνθρωποι και τέλεια η ψυχική κατάστασή μας ποτέ δεν θα είναι, εννοείται. Ή τέλειο άνθρωποι ποτέ δεν θα είμαστε, οπότε το 90% μου ακούγεται αρκετά καλό, είναι εξαιρετικό. Επίσης, εκτός από αυτό λέω 90% διότι πρέπει να αναγνωρίζουμε πως υπάρχει πάντα περιθώριο να καλυτερεύουμε. Στη δικιά μου περίπτωση και όσο έχει να κάνει στο πλαίσιο της σεξουαλικότητά μου, να διώχνω ή να διώξω στο μέλλον βαθιές ομοφοβικές πεπιθήσεις που σήμερα ίσως δεν μπορώ ακόμη να ανοιχνεύσω. Μιλάει για την εσωτερικευμένη ομοφοβία, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ομοφιλόφιλος, να έχει μέσα του ομοφοβία, να φοβάται την ομοφιλοφιλία και να μην το αντιλαμβάνεται. Γι' αυτό λέει να διώχνω ή να διώξω στο μέλλον βαθιές ομοφοβικέ πεπιθήσει που σήμερα ίσως δεν μπορώ ακόμη να ανοιχνεύσω. Δεν μπορώ να εκφράσω αρκετά δυνατά το πώ οι σημερινέ ελληνικέ κοινωνικέ προκαταλήψει έχουν επηρεάσει τη σκέψη μου, τη σχέση μου με τον εαυτό μου και την αντίληψη του εαυτού μου και κατά συνέπεια τη ζωή μου ως τώρα. Από τη λαθασμένη σύνδεση της ομοφιλοφιλίας με την απαραίτητη και αέναη ακολασία, μέχρι τη λαθασμένη σύνδεση της ομοφιλοφιλίας με την παιδεραστία. Έχεις δίκιο απόλυτο σε αυτό ότι υπάρχουν αυτές οι κοινωνικές προκαταλήψεις που συνδέουν την ομοφιλοφιλία με την ακολασία, ότι δηλαδή αν ένας άνθρωπος είναι ομοφιλόφιλος σημαίνει ότι θα έχει μια κόλαστη ερωτική σεξουαλική ζωή, ότι θα εναλλάσσει συνεχώς συντρόφους, θα κάνει σεξ χωρίς προφύλαξη και ούτω καθεξής, και με την παιδοφιλία. Αντιθέτως δεν υπάρχει κανένα καν στατιστικό στοιχείο που να συνδέει την ομοφιλοφιλία με την παιδεραστία, αντιθέτω, επιδημιολογικά, η παιδεραστία συνδέεται με την ετεροφιλοφιλία. <Κι> ναι, δεν το λέω μόνο, το φωνάζω, παιδεραστία. Για να σταματάμε να κλείνουμε τα μάτια, τα αυτιά και να κάνουμε τα κορόιδα. Δεν πιστεύω πως μόνο αυτά που μόλις ανέφερα δεν είναι αρκετά για να εγκαταλείψει κάποιος αυτή τη χώρα, ειδικά εάν είναι μη ετεροφιλόφιλο. Τι πιο χειρότερο και απέσιο να πέσει εκφύσεω θύμα κατηγορία για παιδεραστία. Δηλαδή να θεωρούν οι άλλοι ότι από τη στιγμή που είσαι ομοφιλόφιλο σημαίνει αυτόματα πω είσαι και παιδεραστή. Μέγα λογικό σφάλμα το οποίο δεν ισχύει. Το οποίο αυτό δεν ισχύει. Ξαναλέω, υπάρχουν επιδημιολογικά στοιχεία που συνδέουν την παιδεραστία με την ετεροφιλοφιλία. Όχι με την ομοφιλοφιλία. Σήμερα μένω και σπουδάζω στη Δανία και είμαι ένα εξαιρετικά τυχερό άτομο που οι αξίε του γονιού μου συμπίπτουν πολύ περισσότερο με αυτέ του μέσου πολίτη τη σημερινή Δανίας... παρά με τη σημερινή Ελλάδα και Κύπρου. Δυστυχώ και ευτυχώ για διαφορετικού λόγου. Δεν συμφωνείτε, σα φίλο. Και του έγραψα ότι συμφωνώ απόλυτα και θα κάνω βίντεο με αυτό το θέμα. Και κάτω από το χθεσινό βίντεο, μια φίλη έγραψε: Θα ήταν χρήσιμο να ακούσουμε τη γνώμη σου για τεκνοθεσία σε ομοφυλόφιλα ζευγάρια. Λοιπόν, καταρχά θέλω να πω ότι δυστυχώς έπεσα πάνω σε ένα κλιπ όλη αυτή την περίοδο που γινόταν όλος αυτός ο αχταρμάς όπου μιλούσε ένας άνθρωπος δεν ξέρω αν μπορώ να τον αποκαλέσω άνθρωπο ένας τύπος μεράσο, ένας τύπος παπάς και ο οποίος λέει ότι είναι ψυχιατρός, έχει το επίθετο καρπαθίου ο οποίος έλεγε απ απίστευτα ψεύδι... και απίστευτες συκοφαντίες στην ελληνική τηλεόραση. Ήταν εσχρός και ο ίδιος και εσχρή αυτή που το φιλεξόνιζε. Δεν γνώριζα πως υπήρχε αυτός ο άνθρωπος. Ντράπηκα. Ντράπηκα πάρα πολύ που έχουμε τέτοιον άνθρωπο και που η εκκλησία εξακολουθεί να τον έχει στις τάξεις της. Εντάξει, θα μου πείτε, εδώ υπάρχουν στις τάξεις της εκκλησίας και άλλοι ιερωμένοι, οι οποίοι έχουν κάνει και σπουδές των σπουδών και υποστηρίζουν πράγματα τα οποία είναι ασύμβατα με τα ευρήματα της επιστήμης. Όμως, αν αυτός ο άνθρωπος εξακολουθεί να έχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος ιατρού και ψυχιατρού, είναι εγκληματικό. Έλεγε αυτός ο εσχρός άνθρωπος ότι διαφωνεί με την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία, διαφωνεί με τον DSM το επίσημο εγχειρίδιο της ψυχιατρικής αμερικανικής εταιρείας, το οποίο είναι το επίσημο εγχειρίδιο διάγνωσης για όλο τον κόσμο, το οποίο το 1973 έβγαλε την ομοφιλοφιλία από τις διαταραχές, από τις ψυχικές διαταραχές. Αυτό το τέρας μορφώσεως, το τέρας ανθρώπινης κακίας θα έλεγα, διαφωνεί με όλο τον επιστημονικό κόσμο, μιλούσε στη δημόσια τηλεόραση, σε ιδιωτικό κανάλι, αλλά πάλι δημόσια τηλεόραση, με θεωρίες συνωμοσία για το ότι και καλά η νέα τάξη πραγμάτων έχει πιέσει πολιτικά ώστε να βγει ομοφιλοφιλία από τις διαγνώσεις και είχε το θράσος και την απίστευτη κακία να πει ότι εγώ ως ψυχίατρος ξέρω ότι οι άνθρωποι που είναι ομοφιλόφιλοι έχουν συγκεκριμένα ψυχιατρικά προβλήματα και είναι όλοι δυστυχισμένοι. Αυτός είναι ένα δυστυχισμένος υπάνθρωπος. Πραγματικά, συχάθηκα την εικόνα που είδα, αυτά που άκουσα και ένιωσα ντροπή που είμαι Ελληνίδα. Και ντροπή που είμαι ένας ειδικό ψυχικής υγείας σε μία γλώσσα και σε μία χώρα. Η επαγγελματική μου άδεια μου έχει δοθεί από την ελληνική κυβέρνηση, άρα είμαι ψυχολόγος στην Ελλάδα και ζω στην Ελλάδα αυτή την περίοδο. Ένιωσα μεγάλη ντροπή που έχουμε τέτοιους ψυχιάτρους στην Ελλάδα. Και που κανένας δεν παρενεύει, ενώ κανένας θεσμικά δεν παρενεύει, ώστε να διαγράψει τον άνθρωπο αυτό από τις τάξεις του ψυχιάτρου. Ένας κάκις κάκιστος, χείριστος άνθρωπος, ο οποίος βγήκε από την τηλεόραση με ένα το βλέμμα να πετάξει όλες αυτές τις κακίες και να τροφοδοτήσει το μίσος εναντίον του συνανθρώπου μας. Ναι, αν σε έχουν σε ένα ψυχίατρο και τους προκαλείς όλο αυτό το νέγκινγκ, όλη αυτή τη ψυχική κακοποίηση και όλο αυτό τον τραυματισμό, ναι, θα είναι δυστυχισμένοι, όχι επειδή είναι ομοφυλόφιλοι, αλλά επειδή σε έχουν σε ένα ψυχίατρο. Τέλος πάντων. Δεν θέλω να σχολιάσω περισσότερα. Δεν θέλω. Μετρώει η γλώσσα μου, αλλά δεν θέλω. Δεν θέλω. Και τελικά δεν παίζει ρόλο τι σπουδέ έχει κάνει κάποιο, γιατί και κάποιο άλλο ιεράρχη, τον οποίο εκτιμούσαν νεότεροι και παλαβότεροι, ο οποίος έχει πολυδιαφημισμένες σπουδέ έχει μιλήσει και λόγια και πιο ευγενικά, αλλά επίσης ε, απορρίπτοντας τις εξελίξεις της επιστήμης, χωρίς να είναι ψυχιατρος και χωρίς να είναι ψυχολόγος και χωρίς να έχει καμία επιστημονική γνώση στο πεδίο της ψυχολογίας και της ψυχιατρικής. Τέλος πάντων, υπάρχουν και ιερωμένοι οι οποίοι μίλησαν με αγάπη όπως για παράδειγμα ο πατήρ Λουδοβίκος, αλλά είναι οι εξαιρέσεις, όπως και να έχει. Δεν είναι η εκκλησία το πρόβλημα το δικό μου. Το έχω πει πολλές φορές εδώ στα βίντεο ότι επιλέγουμε αν θέλουμε να ακολουθήσουμε τις διδασκαλίες της εκκλησίας ή όχι. Το πρόβλημά μου είναι ότι ο ομοφοβικός λόγος, λόγος ρητορική μίσους, δεν τιμωρείται. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, έχει δίκιο το παιδί στο σχόλιο που έκανε ότι οι κοινωνικές προκαταλήψεις και τα στερεότυπα αποθούν τους ανθρώπους από το να ζήσουν τη φύση τους και να αποδεχθούν τη φύση τους. Τους φέρνουν σε μεγάλη διάσταση με τον εαυτό τους. Και δυστυχώς έχουμε πολλές κοινωνικές προκαταλήψεις σε σχέση με την ομοφιλοφιλία. Όταν ένας άνθρωπος είναι ομοφιλόφιλος, αυτό σημαίνει ότι ερωτεύεται και αγαπά άτομα του ίδιου φίλου. Δεν σημαίνει ούτε ότι είναι ένας άνθρωπος σεξουαλικά κόλαστο ούτε ότι είναι Το Τώρα, όσον αφορά στην τεκνοθεσία, δηλαδή στο να μεγαλώσουν παιδιά ομοφυλόφιλοι γονείς, αυτό συμβαίνει από πάντα. Αυτό που έχω να σας πω ως ψυχολόγος είναι ότι πολύ συχνά συναντούσα στο γραφείο παιδιά, τα οποία ερχόντουσαν για άλλου λόγου, εφήβου, οι οποίοι μου ανέφερα το πιο συχνό μοντέλο, που είναι ένα ομοφυλόφιλο άνδρας να παντρευτεί μια ομοφυλόφιλη γυναίκα, να κάνουν μια συμφωνία μεταξύ τους, ότι εφόσον η κοινωνία στην οποία ζούμε δεν αποδέχεται να ζει ένα άνθρωπο με βάση τον ερωτικό του προσανατολισμό, αλλά πρέπει να παντρευτεί ένα άνδρα με μια γυναίκα, συμφωνία μεταξύ ενό ομοφυλόφιλου άνδρα και μια ομοφυλόφιλη γυναίκα να παντρευτούν για τα μάτια τη κοινωνία και να κάνουν και παιδιά. Και τα παιδιά του να μεγαλώνουν είτε μέσα στο ψέμα. Και εκεί ήταν τα περισσότερα ψυχολογικά προβλήματα των παιδιών, όχι γιατί οι γονεί του ήταν ομοφυλόφιλοι, αλλά γιατί οι δύο άνθρωποι καταπίεσαν τον εαυτό του για να παντρευτούν έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν είχαν καμία απολύτω ερωτική έλξη και ζούσαν είτε καταπιεσμένε είτε κρυφέ καταπιεσμένε ζωέ. Και περιπτώσει στι οποίε οι γονεί είχαν την εντυμότητα να είναι ειλικρινεί με τα παιδιά του και να του πούν ότι ξέρει, εγώ είμαι ομοφυλόφιλο. Έχω σχέση με το θείο τον τάδε, για παράδειγμα, έναν φίλο τη οικογένεια. Η μαμά έχει σχέση με τη θεία την τάδε, μια άλλη φίλη τη οικογένεια. Και εμεί κάναμε αυτό το γάμο προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε παιδιά. Συνέβαινε από πάντα αυτό. Και επίση, έχω παρατηρήσει στο γραφείο πολλέ φορέ ότι μετά από ένα διαζύγιο μπορεί ένα πατέρα να συγκατοικεί με τον νέο του σύντροφο ή μια μητέρα να συγκατοικεί με τη νέα τη σύντροφο και να υπάρχουν και παιδιά σε αυτό το σπιτικό. Με όλε τι δυσκολίε που μπορεί να υπάρχουν και όλου του κινδύνου που μπορεί να υπάρχουν όταν ο γονέα ενό παιδιού δεν είναι αναγνωρισμένο νομικά ω γονέα, δηλαδή η τεχνοθεσία παιδιών από ομοφιλόφιλα ζευγάρια έρχεται για να επιλύσει νομικά προβλήματα και νομικά κολλήματα τα οποία υπήρχαν ήδη σε ζευγάρια ομοφιλόφιλα που μεγάλωναν τα παιδιά του ενός από τους δύο. Ή που η μία γυναίκα είχε κάνει παιδί με δότη και το μεγάλωνε μαζί με τη σύντροφό της, αλλά η σύντροφό της, η οποία στην ουσία είναι και μητέρα του παιδιού, γιατί παιδί δεν είναι μόνο αυτό που γεννά, είναι και αυτό που υιοθετεί, είναι και το παιδί του συντρόφου σου, τη συντρόφου σου, δεν θεωρούνταν νομικά κυδεμόνα. Σα έχω πει πρόσφατα για τι αλλαγέ στη δική μου ζωή και ο μόνο λόγο για τον οποίο θα προχωρήσουμε σε γάμο με τον σύντροφό μου είναι για να μπορέσω να υιοθετήσω τα παιδιά του, ώστε να είμαι νόμιμη κυδεμόνα του. Το ίδιο δικαίωμα γιατί να μην έχουν και άνθρωποι που είναι ομοφιλόφιλοι. Δηλαδή εμείς που είμαστε τεροφιλόφιλοι είναι εντάξει να υιοθετούμε παιδιά, είναι εντάξει να γινόμαστε μητέρε και πατεράδε παιδιών και μα λέτε και συγχαρητήρια, αν το κάνει ένα άνθρωπο που είναι ομοφυλόφιλο, δεν είναι εντάξει. Οποία υποκρισία τη ελληνική κοινωνία. Επίση, θέλω να πω ότι είναι πολύ σοβαρό ζήτημα να αναλάβει να είσαι γονιό και ότι δεν είναι παραταγμένοι όλοι οι άνθρωποι που έχουν διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό σε μια ουρά και περιμένουν να γίνουν γονεί. Ποιο σα το πει αυτό το πράγμα. Ποιο σα είπε ότι όλοι οι ομοφυλόφιλοι άνδρε θέλουν να γίνουν γονεί και όλε οι ομοφιλόφιλε γυναίκε θέλουν να γίνουν γονεί. Ποιο σα το έχει αυτό το πράγμα. Απλώ εάν κάποιο που είναι επιλέξει το ρόλο του, γεν, του γονιού, είναι εξαιρετικά καλύτερα να έχει το δικαίωμα να το κάνει. Και επίση έχω τη γνώμη πω δίποτε άνθρωπο επιλέξει να γίνει γονέα, πρέπει να περνάει από κάποιο έλεγχο. Τον ίδιο έλεγχο που περνούν οι άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν να υιοθετήσουν παιδιά. Ο ίδιο ενδελεχή έλεγχο πρέπει να γίνεται και σε ετεροφιλόφιλου ανθρώπου. Και σε ομοφιλόφιλου ανθρώπου τώρα, εφόσον έχουν αποκτήσει το δικαίωμα. Τη τεκνοθεσία ή τη υιοθεσία, δεν ξέρω πώ αλλιώ λέγεται. Τώρα, όσον αφορά αυτέ τι ηλίθιε ρητορικέ για τι γυναίκε οι οποίε είναι ανάδοχε μητέρε, δεν ενόχλησε κανέναν στο παρελθόν το γεγονό ότι οι γυναίκε ήταν ανάδοχε μητέρε για ζευγάρια ετεροφιλόφιλα. Τώρα που είναι ομοφιλόφιλα, θα του ενοχλήσει. Η γνώμη μου είναι ότι ο καθένα, είτε είναι ετεροφιλόφιλο είτε είναι ομοφιλόφιλο, αν θέλει να γίνει γονιό, πρέπει να ψυχοεκπαιδευτεί, να ψυχοθεραπευτεί. Και να ετοιμαστεί κατάλληλα. Αυτά είχα να πω επί του ζήτηματος. Λυπάμαι αν σας στενοχώρησα με, με, με την απογοήτευση μου με κάποιους ανθρώπους. Τι να κάνουμε. Τι να πει κανείς. Ας δούμε το θετικό ότι έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Και ότι έχουν πάει πολλά βήματα μπροστά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα. Παρόλο που ξαναλέω. Είμαι ένας άνθρωπος σκεπτόμενος και αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο τα μίντια που υπηρετούν την κυβέρνηση κάθε φορά την εκάστοτε κυβέρνηση έχουν προωθήσει πολύ αυτό τον κοινωνικό διάλογο και έχουν τραυματιστεί τόσοι άνθρωποι ακούγοντα τόσε πολλέ κακίε. Περαστικά μα. Όχι που ψηφίστηκε το νομοσχέδιο και έγινε νόμο. Περαστικά μα για αυτό το δημόσιο διάλογο τον εσχρό που είχαμε. <συσκλή> 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 Bye.